Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, είμαι σίγουρη ότι έχετε καταλάβει πού βρισκόμαστε και γιατί και με ποιον. Δεν θα αφήσω να περάσει δευτερόλεπτο χωρίς να χαιρετήσω τον Θοδωρή, τον γιατρό της καρδιάς μας, τον γυναικολόγο της καρδιάς μας. Τι κάνεις, Θοδωρή? Καλά, Μερίση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε εδώ, σε καινούριο setup. Επειδή πλησιάζουμε και το καλοκαίρι, το κάναμε έτσι λίγο πιο, ας πούμε, μπαλκονάκι, ξύλινο, τραπεζάκι, για να νιώσουμε καλύτερα την άνοιξη. Είμαστε παρέα με το Lactacid, όπως πάντα. Αγαπάμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και μας φροντίζουμε και θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα, το οποίο λίγο το αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο, λίγο είπα, βρε μήπως σας ενδιαφέρει να το συζητήσουμε, και τρελαθήκατε με τα μηνύματα και με τα mail που λάβαμε, οπότε δεν γινόταν να μην το κάνουμε και αυτό είναι το κεφάλαιο υπογονιμότητα. Εσύ είσαι κάπως εξειδικευμένος σε αυτό. Είναι λίγο τομέα σου. Εμένα είναι το κυρίως κομμάτι της δουλειάς μου, θα έλεγα. Για το πόσο ειδικός είναι ο ειδικός μας. Το ζήτημα της υπογονιμότητας. Και πέρασα πολλά χρόνια στη Βρετανία που ασχολήθηκα και εκπαιδεύτηκα σε αυτό. Οπότε... Έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό για αυτούς τους λόγους. Έρχονται για αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους που είναι, εντάξει, ξεφεύγει από το αντικείμενο της σημερινής μας παρουσίασης. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα. Ναι, είναι πολύ ειδικό στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πάρα πολλές οι απορίες. Τις έχουμε φτιάξει έτσι λίγο σε κουτάκια και σε κατηγορίες για να μπορέσετε να καταλάβετε κι εσείς που δεν έχετε καμία ιδέα για αυτά τα ζητήματα ή δεν σας έχουν απασχολήσει ποτέ μέχρι στιγμής, για να είναι λίγο πιο εύκολο και να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το όλο θέμα. Να ξεκινήσουμε από την επικεφαλίδα, γιατί μας παρακολουθούν και πολλά νέα παιδιά και αναρωτιούνται τι είναι υπογονιμότητα. Τόσο απλά. Τι είναι υπογονιμότητα? Γιατί θα συζητήσουμε σήμερα? Υπογονιμότητα, σε γενικές γραμμές και για να το πούμε απλά, είναι να θες να κάνεις παιδιά και να μην μπορείς. Είτε γιατί υπάρχει κάποιος λόγος, είτε γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Πιο επιστημονικά μιλώντας, υπογονιμότητα είναι η προσπάθεια ένα ζευγάρι να προσπαθεί να αποκτήσει παιδί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, έχοντας επαφές τις σωστές μέρες του μήνα, δηλαδή τις μέρες που η γυναίκα κατά τεκμήριο έχει ορεξία, και να μην το καταφέρνει. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για το τι μπορεί να προκαλέσει και να επηρεάσει την υπογονιμότητα. Και εκεί θα το πάμε έτσι λίγο επιγραμματικά. Η πιο συχνή ερώτηση που λάβαμε, η πιο συχνή, είναι για τις πολυκιστικές οθήκες. Πώς οι πολυκιστικές, το σύνδρομο PCOS. Σωστά. Έχεις μάθει και όλους τους αγγλικούς όρους. Καλά, έχω μάθει τα πάντα εγώ. Πόσο συνδέεται με την υπογονιμότητα? Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες στην υπογονιμότητα και η μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι αυτές οι αιτίες αφορούν και στα δύο φύλλα, και στον άνδρα και στη γυναίκα. Δεν φταίει μόνο η γυναίκα και πρέπει να κατηγορούμε τη γυναίκα. Είναι και μάλιστα στα κράτη, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, που υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, φαίνεται ότι όσο ευθύνεται η γυναίκα, αλλά τόσο ευθύνεται και ο άνδρας, εν πάση περιπτώσει. Θέλεις τώρα, επειδή το κοινό μου είναι πιο γυναικείο, κάποιος άντρας δεν μου έστειλε να με ρωτήσει. Με έχουν στείλει όμως όλα τα κορίτσια. Οπότε, να δούμε λίγο το θέμα των υπολογιστικών, πόσο επηρεάζει. Οι υπολογιστικές οθήκες είναι ένα θέμα το οποίο αφορά σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού. Που τα στατιστικά στοιχεία και οι μελέτες μας λένε ότι είναι περίπου 10 με 25%, δηλαδή πάρα πολλές κοπέλες. Ναι. Δεν σημαίνει ότι όλες οι κοπέλες που έχουν υπολογιστικές οθήκες στο υπερηχογράφημα, δηλαδή που βλέπουμε πολλά μικρά ανώρημα οάρια στο υπερηχογράφημα, ότι πάσχουν από το σύνδρομο των υπολογιστικών οθηκών. Γιατί για να πάσχεις από το σύνδρομο πρέπει να έχεις και άλλο ένα κριτήριο από τα εξής δύο. Πρέπει να έχεις αυξημένα ανδρογόνα, ναι, που είναι μια κατηγορία ορμονών του άνδρα, αυτό που λέει η λέξη, που επιδρούν με διάφορους επιβαρυτικούς παράγοντες στο γυναικείο σύστημα, ή να έχεις διαταραχές της περίοδου του τύπου της αραιομινόριας, δηλαδή να σου έρχεται πολύ αραιά η περίοδος. Μόνο όταν πληρείς δύο από αυτά τα τρία κριτήρια έχεις το σύνδρομο πολυκιστικών οθηκών. Σε κάθε περίπτωση, όταν μια κοπέλα έχει το σύνδρομο και όχι απλά το υπερηχογράφημα, την υπερηχογραφική απεικόνηση, προκαλείται, μπορεί να προκληθεί υπογονιμότητα, που ευτυχώς αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα, για το λόγο του ότι δεν είναι πολύ εύκολο να έχει ορεξία κάθε μήνα και σίγουρα δεν είναι εύκολο να έχει ορεξία σε συγκεκριμένες μέρες του κύκλου, ώστε να μπορεί να πετύχει την τακτική επαφή με τον σύζυγο. Άρα υπάρχει μια θεραπεία που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό? Υπάρχουν διάφοροι είδη θεραπείες που αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, προκαλούν σίγουρα, εξασφαλίζουν ότι η γυναίκα θα έχει οφείλα και ορυξία. Φανταστικά. Και ορυξία, οπότε λύνεται πολύ εύκολα. Η πιο συνηθισμένη θεραπεία είναι χαπάκια για 5 μέρες από το στόμα, να καταλάβεις. Τα κορίτσια, ενώ γενικά ρωτούσαν για τις πολυκιστικές, υπάρχει και μια συγκεκριμένη περίπτωση που λέει ότι δεν έχει καθόλου ορυξία και κάνει θεραπεία με κλωμιφένη.
και αν αυτό βοηθάει. Είναι μία από αυτές τις θεραπείες. Η κλωμιφέρεια είναι μία από αυτές τις θεραπείες. Πρέπει να δίνετε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ένα από τα συνηθισμένα ερωτήματα που αφορά στην υπογονιμότητα είναι το κατά πόσο τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι επικίνδυνα. Ναι. Και για τη γυναίκα που τα λαμβάνει και για τα παιδιά που γεννιούνται ως αποτέλεσμα των θεραπείων αυτών. Η κλωμιφέρεια λοιπόν έχει αυστηρό όριο χρήσης μέχρι 12 φορές στη ζωή μιας γυναίκας. Δεν μπορεί να το παίρνει για πάντα. Είναι, ενώ είναι πάρα πολύ φθηνό φάρμακο, είναι χαπάκι, είναι σχετικά έχει αυτόν τον περιορισμό και πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος. Και είναι... τώρα πραγματικά, επειδή εδώ ακούσατε μια θεραπεία, δεν σημαίνει ότι πάτε να την κάνετε. Προφανώς όλα αυτά είναι. Ειδικά αυτή χορηγείται υπό αυστηρή ιατρική οδηγία. Πρέπει στο μήνα που την παίρνει η γυναίκα να υποβάλλεται σε τακτική περιχογραφική παρακολούθηση από τον γιατρό της. Για να δει πόσα θυλάκια μεγαλώνουν. Αν μεγαλώνουν πολλά, μπορεί να χρειαστεί να αναβάλει το κύκλο και ούτω καθεξής. Μάλιστα, οκ. Okay. Οπότε για το θέμα των πολυκυστικών, λέμε ότι ναι, επηρεάζει την γονιμότητα, αλλά ναι, υπάρχουν θεραπείες που μπορεί να βοηθήσουν όλη αυτή την ιστορία και να το αντιμετωπίσουν. Είναι ένα πολύ εύκολο, αεύκολο αντιμετωπίσιμο θέμα. Σημαίνει απλά ότι η γυναίκα έχει πολλά οάρια που μπορεί να δυσκολεύονται να οριμάσουν και τα οριμάζουμε εμείς, εισαγωγικά, πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Η δεύτερη πιο συχνή ερώτηση ήταν κατά πόσο επηρεάζεται η υπογονιμότητα από τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και HPV και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν πράγματα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα που μπορούν να επηρεάσουν την υπογονιμότητα. Συγκεκριμένα είναι αυτά? Είναι συγκεκριμένα, δεν είναι όλα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει μια μυκητιαστική κολπίτιδα, η υπογονιμότητά της δεν παραβλάπτεται σε βαθμό πέρα από το ότι μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μην θέλει να έχει σεξουαλική επαφή, γιατί μπορεί να αισθάνεται μια ενόχληση. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα χλαμίδια, η λίμωξη από χλαμίδια. Τα χλαμίδια είναι ένα είδος μικροβίου, το οποίο προσβάλλει τις σάλπιγγες και τις βουλώνει. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και αν έχεις θεραπεύσει αποτελεσματικά τα χλαμίδια, που μπορεί να τα έχεις βρει από μια καλλιέργεια κολπικού υγρού, μπορεί να προκαλείται υπογονιμότητα. Γιατί μπορεί ακόμα και και επιθεραπείες και όταν ήδη έχουν θεραπευτεί να έχουν προλάβει να δράσουν και να έχουν βουλώσει τις σάλπιγγες. Αυτό κάνει. Και αυτό γίνεται for life, σου βουλώνει τις σάλπιγγες. Άπαξ και μια σάλπιγγα βουλώνει, δυστυχώς δεν ξεβουλώνει. Έχουν περιγραφεί πολλές χειρουργικές τεχνικές, αλλά καμία δεν έχει αποτελεσματική θεραπεία. Ευτυχώς υπάρχει εξωσωματική γονιμοποίηση πια στις μέρες μας που παρακάμπτει το εμπόδιο της βουλωμένης σάλπιγγας, παίρνει τα όρια από την οθήκη και μας δίνει την εγκυμοσύνη με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίες. Το θέμα είναι τώρα που είπαμε για αυτά, δεν είναι σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, αλλά με ρωτήσαν αν οι συχνές κολπίτιδες επηρεάζουν την υπογονιμότητα. Βέβαια, μπορεί να, η κολπίτιδα μπορεί να έχει προκληθεί και από σουμουνού. Ναι, βέβαια. Οπότε δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, εξαρτάται ποιο μικρόβιο την έχει προκαλέσει την κολπίτιδα. Αλλιώς πάει στην κατηγορία του σουμουνού. Αν δεν είναι σουμουνού. Αν δεν είναι σουμουνού και είναι, όχι. Δεν επηρεάζουν. Υπάρχει, όχι. Okay. Υπάρχει βιβλιογραφία τώρα που βγαίνει το τελευταίο χρόνο που λένε ότι μπορεί και η βλάβη του ενδομητρίου, δηλαδή η φλεγμονή του ενδομητρίου, να μπορεί να επηρεάζει, αλλά δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Δεν έχει αποδειχτεί, οπότε δεν το κρατάμε. Η αποβολή είναι σημάδι υπογονιμότητας. Αφού έχει συλλάβει, δεν ξέρω. Το είπες πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εύστοχο. Όχι, η αποβολή μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όταν συμβαίνει πάνω από τρεις φορές. Δύο με τρεις είναι οι λεγόμενες καθέξινα αποβολές, δηλαδή μπορεί να υποκρύπτουν κάποιο πρόβλημα που υπάρχει είτε στο ζευγάρι, είτε στη γυναίκα ή ακόμη και στον άνδρα ξεχωριστά. Και αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που να οδηγήσει σε υπογονιμότητα. Αλλά αντίθετα, το γεγονός ότι έχει συλλάβει η γυναίκα είναι πολύ καλός προγνωστικός παράγοντας. Και επειδή πάρα πολλά από αυτά που κάνουμε, από τις θεραπείες που προσφέρουμε, θεωρούνται τέχνη και όχι επιστήμη, γιατί πολλά πράγματα δεν ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, έχεις έναν υγιή άνδρα με μια υγιή γυναίκα και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν παιδάκι. Μα. Δεν ξέρουμε απολύτως και πάντα γιατί συμβαίνει αυτό. Θεωρούμε όμως ότι όταν έχει συμβεί μια εγκυμοσύνη είναι πολύ καλό προγνωστικό στοιχείο. Μια συγκεκριμένη κυρία, μητέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχει την αγωνία της, έστειλε πιο συγκεκριμένα για τις αποβολές ότι αν μια μητέρα έχει πολλές, μπορεί να το κληροδοτήσει στην κόρη της, είναι κάτι που κληρονομείται σαν κατάσταση? Όχι, δεν υπάρχει. Αν είχε κάποιο πρόβλημα γενετικό και οι αποβολές οφείλονται σε αυτό, σε κάποιο πρόβλημα χρωμοσωμικό, θεωρητικά θα μπορούσε να το κληροδοτήσει τη γυναίκα, στη κόρη. Αλλά αυτό είναι κάτι που ανήκει μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας. Δηλαδή είναι απίστευτα σπάνιο να συμβαίνει. Να κάνει δηλαδή παιδί ή γυναίκα με χρωμοσωμικό πρόβλημα και η κόρη να πάρει αυτό το χρωμοσωμικό πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο, όπως η μαμά έκανε την κόρη, θα κάνει και η κόρη άλλο παιδί, οπότε. Κατάλαβα. Αυταπόδεικτο. Επίσης, μια λίγο πιο συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αφού βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, θα την κάνω. Τι γίνεται όταν μια γυναίκα έχει μόνο τη μία οθήκη της? Έχει αντιμετωπίσει. Και έτσι έχουν πει ότι θα έχει λιγότερα οάρια. Αυτή θα είναι η παραγωγή λιγότερων οάριων, γιατί άλλη, ας πούμε, είχε κάποιο θέμα. Και πόσο αυτό θα επηρεάσει? Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα, σε αντίθεση με τον άνδρα, ο οποίος μέχρι και στα βαθιά γυράματα,
παράγουμε σπερματοζωάρια. Εμείς οι άντρες είμαστε τυχεροί σε αυτό. Η γυναίκα με όσα οάρια έχει τον 7ο μήνα της ενδομητρίου ζωής, δηλαδή μέσα στην κοιλιά της μαμάς της, εκεί έχει τον maximum αριθμό των οαρίων. Από εκεί και μετά αρχίζουν και πέφτουν τα οάρια. Με άλλοτε άλλο ρυθμό για την κάθε γυναίκα. Έχεις τη φάτσα μου αυτή. Κράτατη. Μου φαίνεται τρελόλ αυτό το πράγμα. Ότι γεννιέσαι με τον αριθμό οαρίων που σου αντιστοιχούν σε αυτή τη ζωή. Ακριβώς. Πάρε. Πάρε, αυτά είναι. Και όχι μόνο γεννιέσαι με τον αριθμό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να το επηρεάσεις επί της ουσίας. Αυτό, δυστυχώς. Απ' την άλλη, δείχνουν πόσο πολύτιμες είστε οι γυναίκες σαν φίλο, γιατί εσείς κάθε μήνα έχετε μάξιμουμ ένα οάριο, εμείς έχουμε σε κάθε εξπερμάτιση 50 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Μάλιστα. Νορμάλ. Οπότε είμαστε χαμηλό είδος στην εξέλιξη. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση που είναι μία υιοθήκη, αν ας πούμε όλα τα άλλα λειτουργούν σωστά, είναι και λίγο θέμα στατιστικής, δηλαδή έχεις απλά έχεις λιγότερα είναι, και μετά... Έχεις λιγότερα, αλλά από την άλλη δεν πρόκειται να επηρεαστεί, αν είναι μια οθήκη φυσιολογική, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να κάνεις παιδιά. Okay, ωραία, τέλεια. Λίγο προσοχή στην οθήκη όμως αυτή, δηλαδή παραδείγματος χάρη, αν ειδικά ο λόγος που έχεις χάσει την άλλη ή δεν είχες στις πανιότερες περιπτώσεις, είναι ιατρογενής, δηλαδή είχες μία κίστη. Ναι. Και για κάποιο λόγο αντί να αφαιρεθεί μόνο η κίστη, αφαιρέθηκε όλη η οθήκη. Ναι. Για κάποιο συνήθως λανθασμένο λόγο. Αν συμβαίνει αυτό, μειώνονται οι πιθανότητες σου πράγματα. Αλλά και πάλι έχεις τόσο πολύ μεγάλο αριθμό αριών που δεν έχεις κανένα πρόβλημα να επιτελέσεις το σκοπό σου, αυτό του να κάνεις παιδιά δηλαδή. Ρωτήσανε πάρα πολύ για το ουρεόπλασμα. Κατά πόσο επηρεάζει, τι είναι. Και προλάβαμε να κάνουμε λίγο μια κουβέντα εκτός για το συγκεκριμένο. Είναι ένα θέμα το ουρεόπλασμα. Ξαφνικά έχει γίνει. Ναι, πράγματι. Θέμα. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο από τα βιβλία και από τη γνώση την ερευνητική και την επιστημονική ξέρουμε ότι είναι ένα σεξουαλικά μεταδεδόμενο μικρόβιο, δηλαδή μεταδίδεται με το σεξ. Που πηγαίνει και κάθεται στις άλπιγγες, όχι τόσο συχνά σαν τα χλαμίδια που είπαμε, αλλά έχει και αυτό αυτή την κακή τάση και μπορεί να τις βλάψει. Ναι. Αλλά πλέον το βλέπουμε τόσο συχνά στις μέρες μας στις γυναίκες, ακόμα και στις εγγύους γυναίκες, που πλέον αναρωτιόμαστε πόσο αυτό συσχετίζεται με τη φυσιολογική χλωρίδα του. Όλος ο κλάδος εννοεί, αναρωτιέται. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή αναζητάτε κι εσείς τώρα. Μήπως είναι κάτι πιο συνηθισμένο από ότι. Γίνεται, μήπως είναι κάτι πιο συνηθισμένο από ό,τι νομίζουμε και μήπως τελικά δεν είναι αυτός ο τόσο κακός μπαμπούλας. Τα κιλά επηρεάζουν το κομμάτι της γονιμότητας. Σίγουρα επηρεάζουν με πάρα πολύ πολύπλοκους ενδοκρινολογικούς μηχανισμούς. Ένας χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη που κάνουν τα αυξημένα κιλά. Την είχα αυτή την ερώτηση. Η αντίσταση στην ινσουλίνη επηρεάζει. Επηρεάζει και μαζί με πολυκυστικές είναι το κορίτσι βέβαια. Επηρεάζει, αυξάνει και τα ανδρογόνα η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερινσουλινεμία. Ναι. Και κάνει όλα αυτά που είπαμε πριν που έχουν ως κοινή συνισταμένη την δυσκολία του να έχει ορυξία μια γυναίκα. Να πούμε τώρα, γιατί πραγματικά είμαστε σε μια εποχή που σε σχέση με το body shaming τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει κάποιος άνθρωπος με περισσότερα κιλά από αυτά που θεωρούνται φυσιολογικά να μιλήσει με τον ενδοκρινολόγο του. Γιατί είναι λίγο περίεργη όλη αυτή η ιστορία με τα κιλά και τι σημαίνει. Και κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε τους ανθρώπους με πολλά κιλά και σου λένε αυτοί σίγουρα έχουν προβλήματα υγείας. Μπορεί να μην έχετε εσείς προβλήματα υγείας, απλά πρέπει να το τσεκάρετε με τον ενδοκρινολόγο σας. Αυτό είναι το που λέμε. Με τον ενδοκρινολόγο, διατροφολόγο, διαιτολόγο και σίγουρα ένα καλό πρόγραμμα γυμναστικής είναι πάρα πολύ καλά. Ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει η κάθε γυναίκα, νομίζω ότι πρέπει να πάρει και τη δέουσα συμβουλή. Σίγουρα τα πολλά κιλά δεν κάνουν καλό. Ο υποθυρεοειδισμός. Και ο υποθυρεοειδισμός είναι βασικό αιτίο. Ο υποθυρεοειδισμός είναι η πιο συχνή αναγνωρίσιμη ενδοκρινολογική αιτία υπογονιμότητος. Και όχι μόνο υπογονιμότητος, και αποβολών πρώτου τριμήνου. Ακόμα και οι γυναίκες που έχουν αυτό που λέμε υποκλινικό υποθυρεοειδισμό, δηλαδή τον υποθυρεοειδισμό που δεν κάνει συμπτώματα, που τα συμπτώματα συνήθως είναι έτσι μια βραδίνια, λίγο νοθρότητα, να κρυώνουν οι γυναίκες πιο συχνά. Ακόμη και αυτές που δεν έχουν αυτό, απλά έχουν υποθυρεοειδισμό που ανακαλύπτει σε ένα τυχαίο ορμονολογικό έλεγχο. Υπάρχει μια ορμόνη που λέγεται TSH, η οποία μας δείχνει εύκολα και είναι το πρώτο ενδεικτικό στοιχείο για τη λειτουργία του θυρεοειδούς. Όταν τα επίπεδά της είναι ανεβασμένα, συγκεκριμένα πάνω από το επίπεδο των 2,5 ομάδων, προκαλεί και υπογονιμότητα και αποβολές στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Δηλαδή, ακόμη και μια γυναίκα που έχει συλλάβει μπορεί να χάσει το παιδί. Γι' αυτό η συνεργασία του γυναικολόγου με τον ενδοκρινολόγο για τη ρύθμιση είναι απόλυτα σημαντική. Okay, στις γυναίκες το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και σε αυτές που θέλουν να κάνουν παιδιά, είναι από τα βασικά στοιχεία του ελέγχου, ο έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδέν. Ευτυχώς ρυθμίζεται και αυτός πάρα πολύ εύκολα. Ωραία. Αν έχει γίνει καυτηριασμός στη μήτρα, μειώνονται οι πιθανότητες εγκυμοσύνης.
μάλλον δεν πρέπει να είναι καυτηριασμό στη μήτρα, μάλλον πρέπει να είναι καυτηριασμό στο περίνομο, δηλαδή στη γύρω περιοχή, στα έξω γενετικά, στα εξωτερικά γενετικά όργανα. Ναι, λέω κι εγώ. Και δεν επηρεάζει καθόλου την εγκυμοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Αν έχει γίνει καυτηριασμό στο ενδομήτριο, υπάρχουν μερικές γυναίκες, πιο μεγάλη ηλικία συνήθως, που έχουν πολύ βαριές αιμορραγίες. Και καμιά φορά κάνουμε αυτό που λέμε endometrial ablation, δηλαδή καυτηριασμό. Αλλά αυτό μάλλον δεν είναι αυτό που θα ήθελε να ρωτήσει η συγκεκριμένη κοπέλα, μάλλον κάποιο καυτηριασμό κάποιου κονδυλώματος, κάτι τέτοιο θα είναι. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου. Είναι κληρονομική υπογονιμότητα. Με κάποιον γνωστό είδες ότι προβληματίστηκα στην απάντηση. Ναι, ναι. Και ο λόγος είναι ότι ερευνώνται πάρα πολλοί γενετικοί, γονιδιακοί και χρωμοσωμικοί τρόποι μεταβολής και κληρονομικότητας της, του να μην μπορεί να κάνει μια γυναίκα παιδί ή να έχει νωρίς εμμηνόπαυση. Δεν έχει βρεθεί κάποιο σαφές αίτιο μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο τέλος της περίοδου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ των γυναικών, των μαμάδων και των γυναικών, των απογόνων. Δηλαδή, αν μια γυναίκα. Μια μαμά έχει νωρίς εμμηνόπαυση, ο μέσος όρος εμμηνόπαυσης στα 51 έτη. Οτιδήποτε μικρότερο από αυτό σημαίνει ότι, είναι, ότι έχει πρώιμη εμμηνόπαυση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μας τυπήσει ένα καμπανάκι. Είναι λίγο καμπανάκι. Ναι, δεν ξέρουμε κάποιο σαφή τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό μέχρι στιγμής, αλλά είναι καμπανάκι. Μια ένδειξη. Γιατί ρωτήσανε και για το ιστορικό πρώιμη εμμηνόπαυση, αν επηρεάζει τη γονιμότητα. Δηλαδή να ξέρεις ότι όντως η μαμά σου. Ναι, η να το έχεις στην πίσω άκρη του μυαλού σου. Ισχύει αυτό, υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε βρει απόλυτα τον τρόπο, δεν έχουμε βρει δηλαδή ένα γονίδιο που το προκαλεί αυτό. Ναι. Αλλά γίνονται έρευνες και μελέτες και την είναι τρέχουσα. Τελειώσαμε το πρώτο χαρτάκι. Ωραία, γιατρέ, θα βάλουμε τώρα εδώ μία άνω τελεία, επειδή πραγματικά είναι ένα ζήτημα που σας ενδιαφέρει πολύ και δεν θέλω να γίνει το μυαλό σας πουρέ και να σας κρατήσουμε εδώ πάρα πολύ ώρα. Αλλά να τη βάλουμε την άνω τελεία και να επιστρέψουμε σε ένα δεύτερο μέρος, γιατί θα συζητήσουμε εκεί, εκτός από τα θέματα που επηρεάζουν την υπογονιμότητα, και άλλα που έχουν να κάνουν και με την άμυ, την αυτή εξέταση, και με όλα εκείνα τα κομμάτια που λίγο αφορούν στην εξωσωματική, και με όλο αυτό τον έλεγχο που μπορούμε να κάνουμε και πότε για να τσεκάρουμε τα θέματα υπογονιμότητας. Οπότε, βάζουμε την άνω τελεία, επιστρέφουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ προς το παρόν. Εμείς μένουμε εδώ να συνεχίσουμε να γράφουμε και εσείς επιστρέφετε όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Lactacid, για άλλη μια φορά που ήσουν εδώ. Θα τα πούμε ξανά σήμερα.